ο οποίος θα μας ενημερώσει για την τελική ευθεία στην προετοιμασία του Άρεος, εκτός αν έγινε καμία μεταγραφή. Και πρέπει να μας το πεις, Νίκο. Καλησπέρα. Καμία μεταγραφή. Έρε, Νίκο. Καμία μεταγραφή. Κακός. Κακός, γιατί? Γιατί δεν θέλει ομάδα παίκτες. Τρεις παίκτες θέλει αυτή τη στιγμή. Α, τρεις κιόλας. Εντάξει, μην αγχώνεστε, ρε παιδιά. Χριστούγεννα έρχονται. Στόπερ, χαφ και φορ. Πω. Εντάξει, τώρα επί του σοβαρού, τι γίνεται, πώς πάμε, τι λεβαδιακός, φορτωμένος έρχεται ο Κομπότης, έμαθα. Προχωράει η προετοιμασία, στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα. Και μπήκε από σήμερα βασικά, γιατί έγινε και αυτή η πρωινή προπόνηση, ναι, στο Βικελίδη για την ομάδα. Χωρίς να δείξει ο Μπούρος κάτι ξεκάθαρο για την εντεκάδα, ούτε χθες το έκανε, που δούλεψε λίγο παραπάνω τακτική, ούτε σήμερα το έκανε με το διπλό το οποίο έκανε σε όλο το γήπεδο, ναι, το προπονητή του Άρη, οπότε περιμένουμε την αυριανή και την μεθαυριανή. Μήπως και δείξει κάτι πιο ξεκάθαρο, αν και δεν νομίζω ότι θα παρεκκλίνει πολύ από το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει τότε στη Μακάμπη, ναι, την περασμένη Πέμπτη, με κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί δοκιμάζει πολλά δίδυμα σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή όταν δουλεύει τακτική ή όταν, όπως σήμερα που έκανε το διπλό, έχει δύο παίχτες σε κάθε θέση και τους αλλάζει διαρκώς. Δηλαδή μπορεί από τη μία πλευρά να έχει να βάζει Τούρμπε Καμάτσο, από την άλλη Τούρμπε Ματέο, από την άλλη Μαντίνη Καμάτσο, στον άξονα να πεις από τον Γκρέι Πάλμα Μανού Γκαρθία και στην κορυφή τον Γκρέι με τον Σερβίνιο. Τους αλλάζει όλους συνέχεια. Δεν έχει δείξει κάτι ξεκάθαρο για δεκάδα. Λέγω, επαναλαμβάνω αυτό που λέγατε χθες, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τον Άρη και αυτό το οποίο πρέπει να λύσει, mm-hmm, δεν είναι τόσο το μεταγραφικό. Σίγουρα θα πρέπει καλά, να κάνει, ναι, εντάξει, τώρα τις τρεις προσθήκες, ναι, το στόπερ, το χαφ που λέμε και τον επιθετικό. Το θέμα για τον Άρη, για μένα το πολύ βασικό θέμα, τα δύο βασικά θέματα είναι να βελτιώσει τα τρεξίματά του μες στο γήπεδο, γιατί δεν έχει τρεξίματα αυτή τη στιγμή η ομάδα, ούτε της εποχής τα τρεξίματα έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, και να βελτιώσει λίγο παραπάνω το τακτικό του πλάνο. Αυτό. Για μένα αυτά είναι τα δύο σημαντικά και μετά να μιλήσουμε για τα πρόσωπα. Διότι πολλές φορές υπάρχει και μια, που είναι φυσιολογικό και στον κόσμο είναι υπαρκευτικό, ότι με 2-3 παίκτες θα έρθουν και θα λυθεί το πρόβλημα της ομάδας. Δεν είναι FIFA Pro και Football Manager. Είναι γενικά η συνολική λειτουργία της ομάδας. Αγωνιστικά. Δηλαδή, όποιον και να φέρεις, πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα στον τρόπο που δουλεύει. Ναι, εντάξει. Για να βοηθήσεις και τους παίχτες μέσα από αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Οπότε, ο Άρης αυτό θα πρέπει να κοιτάξει για μένα να λύσει πρώτα και μετά, και παράλληλα βέβαια, να τρέχει και τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Και δεν έχει πλέον και πάρα πολύ χρόνο. Αν θέλει να κάνει μεταγραφή, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο. Αν θέλει να πάει στην λύση των ελεύθερων, που ο Άρης πηγαίνει συνήθως κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, κοιτάει και λίγο τους ελεύθερους, τότε μπορεί να πάρει και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Mm. Αλλά πρωτίστως άλλα είναι τα ζητήματα που ασχολούνται. Εντάξει, είναι μια πρεμιέρα που, όπως όλες τις πρεμιέρες, έχει ιδιαιτερότητές της, απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ χαμηλής δυναμικότητας, αλλά πώς και πώς φορές και ο Άρης και ο Πάου και ο Ερακλής δεν έχουν πατήσει τέτοιες καταστάσεις. Mm. Οι πρεμιέρες είναι πάντα πολύ μυστήριες. Πολύ περίεργες, αλλά είναι και μια ευκαιρία για τον Άρη να βρει φάρμακο και για τον αποκλεισμό στην Ευρώπη μέσα από το πρωτάθλημα, να κάνει και ένα καλό ξεκίνημα σε μια χρονιά που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλές απαιτήσεις από τον Άρη. Δηλαδή το μήνυμα της τρίτης θέσης και το κάτι παραπάνω αν μπορέσει. Με αυτή τη λογική μπαίνει ο Άρης στο πρωτάθλημα. Άρα παιχνίδι όπως αυτό της Κυριακής με το Λεβαδιακό δεν θα πρέπει να σκέφτεται ότι μπορεί να γκελάρει, μπορεί να πετάξει 2 βαθμούς στο βαθμό. Δεν σου λέω να χάσει, σου λέω ακόμα και 2 βαθμούς να πετάξει. Θα πρέπει αυτά τα παιχνίδια ο Άρης στα μικρά να τα καθαρίζει, αν θέλει να πάει αυτές τις πορείες πρωταθλητισμού που κάνει τελευταία χρόνια να τις πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν θα πρέπει να χαρίζει ούτε με τη Λιβαδιά, ούτε με κανέναν. Τώρα για την 11 είπαμε, θα δούμε αύριο και μεθαύριο. Εγώ πιστεύω, όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ. Δηλαδή, Κουέστα, Φαμπιάνο, Μπράμπετ δεν βγαίνουν. Ο Πίρεσμαν δεν βγαίνει επίσης. Νομίζω ότι τον Ντουμπάγκο θα τον κρατήσει ο δεξιάκρο της άμυνας. Στα χαφ είναι λίγο μυστήρια η κατάσταση. Η λογική λέει ο Ντουκουρέ με έναν εκ των δυο πινταμπό για το μάτι της Κυριακής. Ναι. Νομίζω ότι το δύσκολο για τον Μπούργος σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά με το κομμάτι της εντεκάδας είναι να καταφέρει να φορέσει και τον Γκαρθία και τον Πάλμα. Γιατί ο Πάλμα είναι σε μια κατάσταση που είναι δύσκολο να το βγάλει στην εντεκάδα και θα είναι άδικο να το βγάλει στην εντεκάδα τον Ονδουριανό.
Και απ' την άλλη έχεις και ένα παίχτη στον οποίο ποντάρεις πάρα πολλά, οπότε είναι λίγο πρόκληση πώς θα τους χωρίσεις και τους δύο. Και τον ένα και τον άλλον. Και με, τη λογική, και με δεδομένο κιόλας ότι ο Μπούργος προτιμάει τον μπάλμα στον άξονα, όπου αγωνίζεται και ο Μάνου Γκαρσία. Μια λύση που ταιριάζει σε μάτς όπως είναι αυτό της Κυριακής, που παίζει με έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας, είναι να βάλεις τον Γκαρσία στα χαφ μαζί με τον Ντουκουρέ ή τον Ντιόπ, εγώ σου λέω, να έχεις δηλαδή δίπλα του κάποιον τριχαλατζή για να κάνει τη βρώμικη δουλειά, στον βαθμό που μπορεί να την κάνει, και ο Γκαρσία να έχει το μυαλό του περισσότερο μπροστά. Να δημιουργήσει, να κινηθεί κάθετα, να πάρει την μπάλα ή να χωρίσει την μπάλα και να έχεις τον μπάλαμα με τον Γκρέι. Είναι μια λογική αυτή. Μπορείς να πας σε αυτή τη λογική, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής στις τελευταίες δύο προπονήσεις. Οπότε είναι λίγο ζήτημα γι' αυτόν το πώς θα χωρέσει αυτούς τους δύο ή αν δεν μπορεί να τους χωρέσει αυτούς τους δύο, ποιον θα βάλει. Ποιος ταιριάζει περισσότερο στο μάτι της Κυριακής. Απέναντι σε μια ομάδα που θα έρθει και θα παίξει πάρα πολύ κλειστά, πάρα πολύ μαζεμένα. Γιατί αυτό θα κάνει η Λεβαδιακή. Ο Άρης παραδοσιακά δυσκολεύεται σε τέτοιες καταστάσεις. Τελευταία χρόνια. Είπες για το Λεβαδιακό κάποια πράγματα. Τι να περιμένουμε, τι έχουν αυτοί φέτος? Ίδιο προπονητή με πέρυσι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το Γιάννη Νταουσιάνη. Με τον οποίο, με τον οποίο πήραν και ανέβηκαν. Στα μπαράζ με τη Βέρεια στη Super League 1. Έχει κάνει κάποιες ας πούμε καλούτσικες μεταγραφές που βέβαια και αυτό σχετικό είναι πάντα στο γήπεδο φαίνονται όλα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει το know-how στην κατηγορία, εννοείται αυτό, κομπότης είσαι. Λοιπόν, και έχει κυρίως ξένους, κυρίως ξένοι, εντάξει αυτό θα μου πεις, τι θα έχει κιόλας. Έχει πάρει για μένα πολύ καλή μεταγραφή είναι ο στόπερ που έφεσε πέρυσι τον Αποέλ, ο Βινίσιους. Είναι καλή κίνηση η συγκεκριμένη, είναι παίκτη με εμπειρία ο Βινίσιους. Έχει πάρει το Ρεγγίς, έχει πάρει τον Μπελμόντι, κυρίως ξένος. Έχει πάρει τον Τεντάκη Έλληνα. Στο τελευταίο φιλικό 1-1 με τον Ατρόμητο. Ναλίαρτο λέει. Ναι, φαίνεται να έχει κάνει ένα καλό σύνολο. Μάρκοβιτς, ανατοφύλακας, Κωνσταντινίδης, Τζιμόπουλος, Βινίσιους και Παναγιώτου στην άμυνα. Μεχία, Χάμοντ και Νίκας στη μεσαία γραμμή. Και ο Κωνσταντινίδης ο πρώην μπακ του Άρη. Μουτίνιο, Βρακάς στα άκρα και Δούμτσιος στην επίθεση. Αυτός είναι ο Λεβαδιακός. Λίγους Έλληνες έχει, περισσότερο ξένους. Εντάξει, φυσιολογικό είναι, αλλά είναι μια ομάδα που έρχεται με ενθουσιασμό πάλι, επιστρέφει. Τι να πει και ο Άρης που δεν έχει ούτε ένα, ρε Συνίκο. Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Όχι, πρόσεξε, θα σου πω. Για αρχή, η λογική μου είναι εξής. Όλοι πρέπει να έχουν λίγους Έλληνες. Για μένα αυτές οι ομάδες πρέπει να έχουν λίγους παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Οι ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας. Να επενδύουν λίγο παραπάνω στον Έλληνα. Έπαιξε με τη Λαμία. Όλοι πρέπει να επενδύουν. Ναι, εννοείται. Έπαιξε και με τη Λαμία, έχασε 2-0. Άφησε ελεύθερο τον Αραβίδη, βλέπω εδώ. Ανακοίνωσε πριν από λίγο το Σκρβάκα. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έφυγε, το Ροβίθι έφυγε, τον Μπολέτο είχε. Έφυγε, έκανε κάποιες αλλαγές. Με τη Λαμία έπαιξαν Μάρκοβιτς, Μπάχανακ, Χάμοντ, Βινίσιους, Μουτίνιο, Βρακά, Ζούμτσιος, Νίκας, Παναγιώτου, Ντεντάκης και Μεχία. Δύσκολα τα πράγματα, Νίκο. Θα έρθει την Κυριακή ο Ταουσιάνη, θα βάλει τον Πούλμαν. Ναι, εντάξει, ναι. Βέβαια δεν είναι τέτοιος προπονητής. Δηλαδή ο Ταουσιάνη, αλλά όταν ήταν στον Εργοτέλη, εγώ που τον θυμάμαι πολύ έντονα, ο Εργοτέλης έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο με τον Ταουσιάνη. Έπαιζε ανοιχτό ποδόσφαιρο, δεν κλεινόταν. Ήταν και η φιλοσοφία του Εργοτέλη τότε ως ομάδα. Τώρα στο Λεβαδιακό θα δούμε, και ειδικά σε ένα μάτσο με τον Άρη, νομίζω θα πάει πιο μαζεμένα. Πιο προσεκτικά. Αν πάει να παίξει ποδόσφαιρο Λεβαδιακός και παίξει ανοιχτά, εντάξει, τότε αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Άρη. Εννοείται. Ναι. Αλλά γενικά εγώ περιμένω ένα κλειστό παιχνίδι, νομίζω και στον Άρη το περιμένουν έτσι. Και με δεδομένο ότι οι πρεμιέρες πάντα είναι λίγο περίεργες, λίγο μυστήριες. Τι γίνεται με το θέμα του Διαμαντάκου που διαβάζω συνέχεια, Διαμαντάκος. Έχει προταθεί αλλά δεν έχει τίποτα παραπάνω. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης δύσκολα θα πάει στην επιλογή του Διαμαντάκου. Και εμένα δεν είμαι ψήνη, δεν είναι πάρα πολύ φαν, να σου πω την αλήθεια. Στα μέσα λέει της Κροατίας. Εντάξει, τα μέσα της Κροατίας αναπαράγουν αυτά που γράφεις στην Ελλάδα. Έτσι είναι πάντα. Το είχαμε
το είχαμε σημειώσει κιόλας, ότι απλά προτάσει δεν μπορεί να τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι άρχισε να ψάχνει κάτι καλύτερο και ψάχνει κυρίως ένα παίκτη χωρίς να θέλω τώρα να μιλήσω στο Διαμαντάκο, που κάνει και καριέρα στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει τους... Ήταν με το Λιβάγια τελευταία δύο, το 20. Έπαιξε και στη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ο φόρ με τα τρελά νούμερα. Πεχτάρα. Δεν είναι ο φόρ με τα τρελά νούμερα. Ο Άρης θέλει ένα φόρ που να έχει νούμερα. Όχι τα τρελά, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον πληρώσει και πολύ παραπάνω. Εννοείται. Αλλά θέλει ένα φόρ με καλά νούμερα. Θέλει μια επιλογή πίσω από τον Gray ή δίπλα στον Gray. Γενικά είναι η θέση του φόρ και η θέση του στόπερ είναι αυτές που λες ότι αν τραυματιστεί κάποιος από αυτούς που έχω, έχω πρόβλημα. Δηλαδή αν χτυπά ξύλο τραυματιστεί ο Gray, ο Άρης δεν έχει να βάλει άλλο κλασικό φόρ μπροστά. Αν θα πάει τώρα σε μια άλλη επιλογή με τον Ζερβίνιο Πονιαρίδη, ναι. Μπορεί να βάλει το Χατζιουάν το μικρό, ναι. Αλλά δεν έχει αυτό το οποίο χρειάζεται για να κάνει και την πορεία πρωταθλητισμού που θέλει και φέτος. Να έχει μια επιλογή, αν όχι η ίδια με τον Gray, κοντά στα δεδομένα του Gray. Όπως και στα στόπερ. Αν χτυπά ξύλο πάθει κάτι ο Φαμπιάνο ή ο Μπράμπετ, μπορεί να βολευτείς με τον Πίρσμαν, αλλά και αυτό δεν είναι λύση. Εσάι. Θα πρέπει λοιπόν ο Άρης αυτά τα κενά λίγο να τα κλείσει. Έχει κάποιες μέρες ακόμα, εντάξει. Δηλαδή έχουμε μέχρι να τελειώσουν τα γραφεία σχεδόν δύο εβδομάδες ακόμα. Έχουμε 13 μέρες, 13-14. Οπότε έχει ένα περιθώριο ακόμα για να κλείσει αυτά τα ανοιχτά μέτωπα ή τα περισσότερα και ενδεχομένως να πάει για κάποια κίνηση την περίοδο των ελεύθερων που μπορεί να βρεις και παίχτες καλούς με μικρότερα κασέ, παίχτες που έχουν ξεμείνει, μπορείς να κάνεις. Αν και από όσο θυμάμαι τον Άρη ειδικά τα τελευταία χρόνια στην αγορά των ελεύθερων ένα πλατέλα θυμάμαι που βρήκε και το έκανε τη διαφορά. Πριν δύο χρόνια είχε πάρει Κάτσε, Σίλβα, Μπεναλουάν. Όχι κάτι αμαναμάν. Δεν είχε βρει κάτι το οποίο να πεις ότι θα το έκανε τη διαφορά σε αυτό το δεκαήμερο. Και δύσκολα το βρίσκεις κιόλας. Γενικά αυτό που θα σου κάνει τη διαφορά πρέπει να το πληρώσει κάτι παραπάνω. Εκτός αν βρεις κάποιο λαβράκι που ο Άρης έχει μας συνηθίσει να βρει λαβράκια τα τελευταία χρόνια. Ναι, κυρίως μεταγραφικές περιόδους, λιγότερο στην περίοδο των ελεύθερων. Μάλιστα. Ωραία, άρα δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς. Υπάρχει ησυχία. Τετάρτη σήμερα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία της ομάδας. Το παιχνίδι είπαμε είναι Κυριακή, έτσι. Γιατί 8.30 ώρα. Γιατί 8.30 ώρα το Βιτελίδη. Διαιτητής. Ο κ. Τζοβάρας, εξαίρετος, με τον Τζίλο στο Βάρ. Εντάξει, δεν τρελαίνεσαι. Είναι η αλήθεια. Με τις επιλογές αυτές του κ. Μπένετ. Δεν τρελαίνεσαι πάρα πολύ. Εντάξει, διαβασμένος ήρθε ο άνθρωπος. Διαβασμένος γιατί εδώ ήταν κιόλας. Τα συνεργάτες του Κλάτερ. Α, μπράβο. Δεν είναι κανένας. Τώρα δεν ξέρω αν μαλώσανε και δεν μιλούνται μετά από αυτό. Λες να μαλώσανε. Πιστεύω, Κώστα, ότι κάθονται και μετράνε τα λεφτά που έχουν βγάλει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ναι, όντως. Και γελάνε παράλληλα. Ούτε και γελάνε. Δηλαδή βλέπουν τώρα τη Super League με νέμονα μαλώνουν και αυτή είναι για καφέ στο Σοκολονάκι. Στο Όπους εκεί πέρα που είναι και πολύ ποδοσφαιρικό μαγάζο. Στο Όπους. Και περνάνε όμορφα. Και λένε τώρα, άσε αυτούς να μαλώνουν σαν τα κοκόρια. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Ακριβώς αυτό. Ωραία. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.